κορυφώθηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Ωστόσο και πάλι με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις σε όλα τα αγαθά, φαίνεται ότι επιστρέφει εκ νέου ως ανάγκη. Είναι οι προσφορές αγάπες για τους συνανθρώπους μας που ακόμη και αυτές τις Άγιες Μέρες δεν θεωρούν αυτονόητο ότι στα σπιτικά τους το πασχαλινό τραπέζι θα έχει έστω και τα απαραίτητα. Υπάρχει όχι μόνο πρόβλημα, αν θα διαπιστώσετε υπάρχουν οι ίδιες οικογένειες, έρχονται μανάδες, πατέρες και ζητάνε, φαντάζομαι το διαπιστώσατε κι εσείς τώρα όση ώρα ήσασταν στο συνεργείο εδώ, ζητούσαν και για τα παιδιά τους, τα οποία και αυτά αδυνατούν να δουλέψουν ή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά. Πλέον διανύουμε σε μια κατάσταση, σε μια χρονική περίοδο, στην οποία οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε τα βασικά να καλύψουν και βλέπετε την αγωνία, πόσο ζωγραφισμένη το φόβο, την αφιβολία είναι ζωγραφισμένη στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Συνταξιούχοι κυρίως και άνεργοι που έχουν να λαμβάνουν μηνιαίως πολύ συγκεκριμένα ποσά και τα οποία πάντως αν υπάρχουν δεν αρκούν ούτε για τα απαραίτητα, στήθηκαν στην ουρά έξω από τον ναό του Αγίου Στυλιανού στα Δειλινά Ηρακλείου για μερικά τρόφιμα που τους προσέφερε ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Άγιος Ραφαήλ. Παρέχει αυτή την ελάχιστη βοήθεια, έτσι ώστε να απαλύνουμε και λίγο τον πόνο αυτών των ανθρώπων, γιατί όπως καταλαβαίνετε και όπως διακρίνουμε τώρα και σαν σωματείο, υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες που το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, όπως οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι, οι οποίοι είναι και περισσότεροι αυτή την χρονική περίοδο που διανύουμε. Και βέβαια τους προσφέρουμε ξηρά τροφή μακράς διάρκειας και βέβαια ένα κοτόπουλο, έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν αυτές τις Άγιες Μέρες. Στο σύνολο προσφέρθηκαν αγαθά για 250 οικογένειες που μπορεί να μην κάλυψαν απόλυτα τις ανάγκες τους, ωστόσο δέχθηκαν μια προσφορά αγάπης, ικανή για να τους δώσει την ευκαιρία την Άγια Μέρα του Πάσχα να στήσουν ένα τραπέζι το οποίο θα έχει έστω τα απολύτως απαραίτητα. Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα και κάνω και μια έκκληση, αν μπορώ να κάνω και μέσα από το σταθμό σας, από το τηλεοπτικό σας σταθμό, ανθρώποι μπορούν να βοηθήσουν και μπορούν να προσφέρουν αυτές τις Άγιες Μέρες να έρθουν σε επικοινωνία με τα γραφεία του Συλλόγου, έτσι ώστε να δεχτούμε την κάθε βοήθεια.